Αντιμέτωποι με το οξυμένο πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης, βρίσκονται εκατοντάδες φοιτητές που εισήχθησαν σε σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΤΕΙ στα Χανιά. Από τη μία, ο περιορισμένος αριθμός σπιτιών προς ενοικίαση και τα υψηλά ενοίκια, από την άλλη, οι ελάχιστες θέσεις στη φοιτητική εστία καθιστούν την έναρξη της φοιτητικής ζωής στη δυτικότερη πόλη της Κρήτης σε ένα αγώνα με αβέβαιο αποτέλεσμα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους φοιτητές που δεν μπορούν να βρουν εστία να μείνουν, με αποτέλεσμα πολλοί να φεύγουν, να παρατάνε τις σπουδές τους. Καλούμε όλους τους φοιτητές αυτή τη στιγμή, τους πρωτοετής που βρίσκονται στην πόλη των Χανίων, που έχουν ξεκινήσει με νέες ελπίδες από τα σπίτια τους και περάσαν σε μια σχολή και έχουν ελπίδες για το μέλλον τους και αισιοδοξία, να μην απογοητευτούν. Να μην απογοητευτούν με την κατάσταση που θα βρουν εδώ στα Χανιά, με τα ενοίκια να φτάνουν στα 300, 350, 400 ευρώ για μια γκαρσονιέρα. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι αυτή τη στιγμή τα δωμάτια της φοιτητικής εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι μόλις 78, όταν οι φοιτητές φτάνουν τις 4.500. Κάθε χρόνο δε εισάγονται περίπου 600 νέοι φοιτητές και από αυτούς μόλις 12 έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν στέγη στην εστία. Μέσα από αγώνες, γιατί το πρόβλημα ήταν πολύ έντονο, είχαμε καταφέρει και κατακτήσαμε μέσα από το σύλλογό μας να χτιστούν οι εστίες που χτίζονται τώρα και να πάρουν ένα επίδομα οι φοιτητές που δεν μπαίνουν στην εστία ενώ τη δικαιούνται, γιατί είναι πολύ λίγα τα δωμάτια, 180 ευρώ, το οποίο τώρα αυτό έχει κοπεί. Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτη ζητούν επαναφορά του επιδόματος ενοικίου και αύξησή του στα 350 ευρώ. Διεκδικούν επίσης επιτάχυνση των εργασιών στις υποκατασκευή νέες φοιτητικές εστίες στην Πολυτεχνείου Πολύ. Οι εστίες θα έπρεπε καταρχάς να έχουν γίνει ήδη. Έχουν αργήσει, αυτό με ευθύνη του εργολάβου, καταρχάς με ευθύνη του κράτους που δεν μεριμνά το ίδιο το κράτος για τους φοιτητές. Την ερχόμενη Δευτέρα, μέλη του Συλλόγου Φοιτητικών Εστιών θα συναντηθούν με τους αντιπριτάνης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με κύριο αίτημα την καταβολή επιδόματος ενοικίου σε φοιτητές που πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και την ολοκλήρωση των νέων εστιών που θα αμβλύνουν έστω και μερικώς το πρόβλημα.